Κάθε χρόνο δεκάδες παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Η σεξουαλική αγωγή των παιδιών, λένε οι ειδικοί, θα πρέπει να ξεκινά από τον νηπιαγωγείο. Όμως για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος, οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα εφόδια και γνώσεις. Στο Ρέθυμνο, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθισαν στα θρανία και εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα για τον ιερό αυτό σκοπό. Έβλεπα ότι στα σχολεία της ειδικής αγωγής, σε όποιο σχολείο ήμουνα, υπήρχε κρούσμα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Γιατί τα παιδιά αυτά είναι εύκολα θύματα. Οι λόγοι είναι ευνόητοι, έτσι. Είναι σιωποί όταν δεν μπορούν να μιλήσουν και είναι και η νοητική καθυστέρηση. Υπάρχουν στοιχεία στην Ελλάδα που μιλάνε, σύγχρονα στοιχεία που μιλάνε για περίπου 16% των παιδιών να έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης. Είναι εξαιρετικά μεγάλο το νούμερο. Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, οι δάσκαλοι στις μέρες μας φοβούνται γενικά να κουμπίσουν ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα μέσα στις σχολικές αίθουσες. Ο κυριότερος φόβος τους είναι το τι θα πούν οι γονείς, πώς θα αντιδράσουν οι γονείς. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που φοβούνται οι εκπαιδευτικοί είναι ότι αισθάνονται ανεπαρκείς γνωστικά, δηλαδή δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αγγίξουν ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό θέμα. Οπότε εδώ πρέπει να εμπλακεί, θεωρώ, η Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας με σεμινάρια και επιμορφώσεις των συναδέλφων. Όταν γίνονται προγράμματα σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο, ένα από τα θετικά είναι ότι ανοίγει επικοινωνία με τους γονείς στο σπίτι. Και εμάς μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί όσο περισσότερο συζητάει η οικογένεια για τα θέματα σεξουαλικής υγείας, σεξουαλικότητας και σεξουαλικής αγωγής, τόσο πιο υγιή άτομα έχουμε. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής «Παίζω με το Φρίξο» ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Ρέθυμνο και στόχος του ήταν η ευαισθητοποίηση γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και η ενημέρωσή τους για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Ως πρόγραμμα υπάρχει στα σχολεία μας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή ο κάθε εκπαιδευτικός, είτε είναι στον νηπιαγωγείο, είτε είναι στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν έχει τα εφόδια και την επιμόρφωση να μπορέσει να υλοποιήσει ένα τόσο δύσκολο πρόγραμμα και μάλιστα να έχει και τη συνεργασία των γονέων. Οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Κάποια στιγμή θα εκδοθεί και ένα φυλάδιο και σε ηλεκτρονική μορφή και θα δοθεί σε όλους τους γονείς του Δήμου μας. Πάντως, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, η σεξουαλική αγωγή επιβάλλεται να υπάρχει ως μάθημα και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου το ποσοστό των εκτρώσεων σε ενήλικες κοπέλες είναι πολύ αυξημένο.